Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Κάπως μπουκωμένος σήμερα. Άλλωστε ακούγεται και η φωνή μου κάπως παράξενα. Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, στο laikoura.gr καθημερινά με τα ραδιοφωνικά μας σχόλια, με διάφορα τα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα, και πιστέψτε με, είναι πάρα πάρα πολλά. Μιχάλης Μελιόπουλος λοιπόν, laikoura.gr, εδώ καθημερινά τα λέμε. Οι πολιτικές εξελίξεις ήδη είναι στις επάλξεις. Οι υποψήφοι για τον Δήμο της Βέρειας τρέχουν και δεν φτάνουν, όπως στην Αλεξάνδρεια και στην Άουσα, αλλά και γενικά σε όλη την Ελλάδα. Βλέπουμε και τα κόμματα σιγά σιγά άρχισαν να ανακοινώνουν υποψηφίους. Υποψηφίους ανακοίνωσε το Κίνημα Αλλαγής. Χθες είχαμε και στη συνέντευξη τον Θοδωρή τον Παπακοσταντίνου. Να πούμε ότι από αυτό εδώ το ραδιόφωνο θα μπορείτε να ακούτε και τους υποψηφίους, όπως αύριο το απόγευμα θα είμαστε συνδεδεμένοι με τα απευθεία σύνδεση με τον Αντώνη τον Μαρκούλη. Χθες ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Παπακοσταντίνου από την Κινάλ, από το Κινάλ μάλλον, το πρώην Πασόκ δηλαδή. Και σήμερα ανακοίνωσε, σήμερα ή χθες ανακοίνωσε και η Δημοκρατική Ευθύνη. Ένας γνωστός συμμαθιώτης επίσης, ο Τάσος Γνατιάδης, είναι στο πολιτικό στίβο. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί βλέπουμε νέα άτομα να διεκδικούν μια θέση στη Βουλή, και μακάρι να είναι αυτά τα νέα άτομα τα οποία θα διεκδικήσουν μια θέση στη Βουλή, να καθίσουν στα έδρανα της Βουλής. Και όπως ξέρετε αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα θέρμανσης. Πότε θα δοθεί και ποιοι είναι οι δικαιούχοι? Μπορείτε να μπείτε μέσα στο laikoura.gr να ενημερωθείτε πως θα πάρετε και το επίδομα θέρμανσης και πότε θα γίνουν οι αιτήσεις αναλυτικά. Και φυσικά όσοι δεν έχετε κάνει και το κοινωνικό μέρισμα, μέχρι και τις 21 Δεκεμβρίου, παιδιά, θα μπορείτε να κάνετε αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα. Ακούστε και κάτι που θα σας πω. Έχω βρεθεί με πάρα πολλά άτομα, με πολλούς αναγνώστες έξω, και βρισκόμασταν και μας έλεγαν για το κοινωνικό μέρισμα. Κάποιοι έλεγαν ότι ξέρετε, πέρυσι δεν το δικαιούμαι και άρα δεν το δικαιούμαι και φέτος. Αρκετοί είναι αυτοί που πήγαν στους λογιστές τους, πήγαν, έκαναν αίτηση έτσι δοκιμαστικά. Μπέστε ρε παιδί μου δοκιμαστικά μέσα, δεν είναι τίποτα, ή πέστε το λογιστή σας να μπει μέσα να δείτε αν το δικαιούστε, και το 80% το δικαιούται, να ξέρετε παιδιά. 10 άτομα με βρήκαν αυτές τις ημέρες και μου είπαν, και συζητούσαμε για το κοινωνικό μέρισμα, και μου είπαν πέρυσι, Μιχάλη, δεν το πήραμε το κοινωνικό μέρισμα λόγω αυτό, αυτό και αυτό, διάφορα ο καθένας. Και όταν κάνετε μια ερώτηση βρε συλλογιστή σας, μπας και το δικαιούνται. Και πραγματικά χτυπούσαν τα τηλέφωνα όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι με ευχαρίστησαν καταρχήν, και μου είπαν ναι, πραγματικά δικαιούμαστε 200-300 και ο άλλος 500 ευρώ, δεν το πίστευε. Γι' αυτό λοιπόν μια επίσκεψη στον λογιστή σας δεν είναι κακό, παιδιά. Εγώ σας το λέω ότι πρέπει να δείτε αν το δικαιούστε, γιατί ίσως το δικαιούστε το κοινωνικό μέρισμα και να μην το ξέρετε. Και φυσικά το ΣΤΕ έσκασε την πιο σημαντική βόμβα, έτσι. Αντισυνταγματικές περικοπές των δώρων, λέει. Έχει γούστο τώρα. Να πάρουμε και τα δώρα να δεις τι καλά θα περνάμε. Και
Το καλύτερο είναι στα ορεινά της σημαδίας ότι χιόνισε για τα καλά. Βλέπουμε πολυδέντρες, φυκιά, δάσκιο, εκεί προς τα πάνω χιόνισε σέλι. Στα ορεινά της Νάουσας, τι ωραία παιδιά, τι ωραία, τι ωραία, καταπληκτικά. Και οι αγρότες ετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους. Οι πρώτοι αγρότες βγήκαν και έκλεισαν τον κεντρικό κόμβο στην Καρδίτσα. Αρχίζουν τα νταούλια. Αρχίζουν τα νταούλια για τα καλά. Καλό είναι οι αγρότες λοιπόν να σκεφτούν το πώς θα κάνουν τις κινητοποιήσεις, έτσι να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος αυτή τη φορά, παιδιά. Το λέω με όλη μου την καρδιά, γιατί κατάγομαι και εγώ από αγροτική οικογένεια. Και επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι, πρέπει να σκεφτούν καλά οι αγρότες το πώς θα κάνουν τις κινητοποιήσεις. Να γίνουν κινητοποιήσεις έτσι ώστε να μην υπευαρυνθούν πολίτες. Έχουμε όλη ανάγκη να πάμε στις δουλειές μας. Να μην κλείσουν δρόμοι είναι το κυριότερο. Να μην γίνει επιβάρυνση των πολιτών, παιδιά. Είναι κρίμα. Εδώ είμαστε λοιπόν στο laikoura.gr. Να καλησπερίσω και τον φίλο μου τον Θανάση τον Κακιογλίδη. Γεια σου Θανάση μου. Όσοι θέλετε λοιπόν μπορείτε να μας κάνετε και να μας στέλνετε μηνύματα στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, στο Μιχάλης Μελιόπουλος, όσοι δεν είμαστε φίλοι, ή να μπείτε στη σελίδα Laikoura News στο Facebook, στο laikoura.gr, και σελίδα και πολλά έχουμε. Έτσι λοιπόν αγρότες μου, σκεφτείτε καλά, το έχω πει και στον Τάση το Χαλκίδη, να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος επειδή εσείς θα βγείτε στις κινητοποιήσεις. Είναι σημαντικό παιδιά. Και κάτι άλλο που ακούσαμε ήταν αυτό το συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου ο κύριος Καραβασίλης. Ο οποίος κύριος Καραβασίλης βρέθηκε σε μια εκπομπή στο TV100, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στο TV100. Και είπε ότι υπάρχουν πολλά σοβαρά προβλήματα στο δικαστήριο της Βέρειας, σε αυτό το πανέμορφο δικαστικό μέγαρο, στο στολίδι της Βέρειας. Άλλωστε είναι και γωνιακό μαγαζί. Και μας είπαν ότι, όχι μας είπαν, ακούσαμε τον κύριο πρόεδρο να λέει ότι ξέρετε δεν υπάρχει πετρέλαιο ή τελειώνει το πετρέλαιο. Ακόμα και για μελανάκια μίλησε ο πρόεδρος. Τραγικό. Αν δεν είναι αυτό τραγικό, άστα να πάνε. Ειλικρινά, δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να μιλάμε ότι πηγαίνουμε στις αγορές. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τίποτα. Και τώρα ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο κ. Καραβασίλης, οφείλει, αφού είπε θα πάει στον Υπουργό Δικαιοσύνης να θέσει τα προβλήματα, να πατήσει και λίγο πόδι. Τώρα είναι και υποψήφιος βουλευτής του κινήματος αλλαγής. Πέφτουν και άλλα χρήματα στην τσέπες των πολιτών. Θα πληρωθούν και το Α21 θα πληρωθεί παιδιά, και το Α21. Άκουσα ότι θα πληρωθούν και οι αγρότες για ακόμα μια φορά ενδιάμεσα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Όπως θα πληρωθούν και οι συνταξιούχοι νωρίτερα με το δώρο τους, όσοι φυσικά το δικαιούνται. Πέφτει χρήμα, άφθονο, άφθονο, δίνει ο Τσίπρας, άφθονο. Και
Ξέρετε, όταν πέφτει άφθονο χρήμα, είναι λογικό να περιμένουμε τι? Εκλογές. Εκλογές εθνικές. Και το έχω πει άλλες δύο φορές εδώ στο ραδιόφωνο του Λαϊκού Ρατζιάρ, ότι οι εκλογές, κατά την άποψή μου, θα είναι πολύ σύντομα. Όταν λέω σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, γιατί το πιστεύω. Δεν μπορεί να πάει η χώρα με αυτό το κλίμα, ρε παιδί μου, με αυτήν την πόλωση, με αυτήν την που γίνεται στην Βουλή. Και κατά πάσα πιθανότητα, πιστεύω, Φεβρουάριο, Μάρτιο θα έχουμε εθνικές εκλογές, κατά την άποψή μου πάντα, έτσι. Το μυρίστηκαν τα κόμματα και αρχίζουν να ανακοινώνουν υποψηφίους, πλην το Μητσοτάκη που είναι στο δικό του κόσμο. Θα ανακοινώσει στις 10 Ιανουαρίου. Αλλονού παπά Ευαγγέλιο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα τρελαθούμε τώρα, πραγματικά. Θα ανακοινώσει, λέει, μετά τις 10 Ιανουαρίου. Στις 10 Ιανουαρίου θα ανακοινώσει δεκάδες άτομα τα οποία δεν έχουν μπει ξανά στο στίβο μάχης των εθνικών εκλογών. Θα τον κάνει κανένα Μάρς ο Τσίπρας εκεί πέρα εκλογές και θα σου πω εγώ τι γίνεται μετά. Αν και οι υποψήφοι ξέρουν ποιοι θα είναι σε όλη την επικράτεια, τους έχουν ενημερώσει και έχουν χτίσει την μάχη των εκλογών. Ήδη κάποιοι ετοίμασαν και γραφεία. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Καραβασίλη, το τι είπε στο TV100, να δείτε το τι προβλήματα αντιμετωπίζουν εδώ στην Ιμαθία. Το δικαστικό μέγαρο, τι τραβάνε οι δικηγόροι, τι τραβάνε οι δικαστές. Να δουλεύεις μέσα στο κρύο, δεν υπάρχει το χειρότερο. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Καραβασίλη και επανερχόμαστε. Οι δικηγόροι της Βέρειας είστε μάλλον τυχεροί, γιατί έχετε ένα από τα ωραιότερα και υπερσύγχρονα δικαστικά μέγαρα. Αλλά φέτος το χειμώνα αντιμετωπίζετε ένα πρόβλημα. Είναι παγωμένο το δικαστικό μέγαρο της Βέρειας, κύριε Καραβασίλη? Αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Πράγματι, όπως είπατε, έχουμε από τα καλύτερα κτίρια, δημόσια κτίρια. Είναι το δικαστικό μέγαρο της Βέρειας αποτελεί ένα από τα δύο καλύτερα, από ό,τι μας λένε τουλάχιστον, κτίρια, δημόσια κτίρια στην Ελλάδα, όπως και το δικαστικό μέγαρο της Κέρκυρας, που είναι χτισμένα, είναι καινούργια κτίρια γενικά. Είναι μεγάλο κτίριο, πολύ λειτουργικό. Το είχατε επισκεφθεί πέρυσι από την εκπομπή σας και το είδατε. Αλλά δυστυχώς φέτος έχουμε το πρόβλημα. Είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια τέτοιο ζήτημα. Φέτος είναι πολύ οξυμένο. Δεν μπορεί να θερμανθεί το κτίριο διότι δεν υπάρχει πετρέλαιο. Και προσπαθούμε. Πώς γίνεται, πώς εξασφαλίζεται το πετρέλαιο? Τα προηγούμενα χρόνια τι γινόταν? Κοιτάξτε το. Και παλιότερα είχαμε τέτοια θέματα με το μνημόνιο και τα λοιπά. Με το παλιό δικαστικό μέγαρο είχαμε πάλι προβλήματα, αντιμετωπίζαμε προβλήματα πώς θα το θερμάνουμε. Εκείνο ήταν πιο μικρό όμως, μέσα στην πόλη, πιο συμμαζεμένο, δεν είναι ένα μεγάλο. Και πάλι ο δικηγορικός σύλλογος έβαζε το χέρι στην τσέπη, σε εισαγωγικά επιτρέψτε μου να πω, και έδινε λεφτά προκειμένου να μπορούμε να λειτουργήσουμε άνετα και εμείς και οι συνεργάτες υπάλληλοι εκεί, που είναι δικαστικοί υπάλληλοι, αλλά και οι δικαστές. Διότι αν δεν έχεις θέρμανση δεν μπορείς να λειτουργείς. Και μάλιστα όταν μιλάμε για δικαστικό μέγαρο, για δικαστήρια, που στην έδρα ας πούμε κάθεται ο δικαστής 6 και 7 ώρες. Δεν μπορείς δηλαδή να λειτουργήσεις. Θα παγώσεις. Πού να γίνει δικαστήριο υπ' αυτές τις συνθήκες? Όπως ξέρετε και έχετε μεγάλη εμπειρία, τα δικαστικά μέγαρα ανήκουν στο ΤΑΚΔΙΚ, στο Ταμείο Ανέγερσης Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων. Και έχουμε κάποιο πρόβλημα συνολικό εκεί. Η πολιτεία δυνατεί προφανώς να καλύψει τα έξοδα. Μέχρι στιγμής το κτίριο ζεσταίνεται εκ περιτροπής μία ώρα ή δύο ώρες τη μέρα. Έγιναν παρεμβάσεις και από δικαστικούς λειτουργούς και από εμάς προκειμένου να εξασφαλίσουμε κάποια κονδύλια από την περιφέρεια κτλ. Για να το λειτουργήσουμε. Γιατί είναι και μεγάλο το κτίριο, χρειάζεται. Μεγάλο, ψηλοτάβανο, σύγχρονο. Θέλει πολύ. Θέλει θέρμανση τώρα το χειμώνα. Θέλει θέρμανση, εν πάση περιπτώσει. Θα δούμε τι θα κάνουμε, θα προσπαθήσουμε. Την Πέμπτη θα είμαι στην Αθήνα, θα επισκεφθώ. Θα επιδιώξω να δω το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον κύριο
Τσάρλι, να μιλήσουμε λίγο και για αυτό το ζήτημα, αλλά και για το άλλο ζήτημα που επίσης η εκπομπή σας γνωρίζει. Το άλλο ζήτημα, θα ήθελα να το θίξουμε και το άλλο ζήτημα. Μου λέτε λοιπόν τώρα σήμερα δεν υπάρχει σταγόνα πετρέλαιο που μιλάμε για να το κλείσουμε αυτό. Υπάρχει, αλλά σε λίγες μέρες δεν θα έχουμε πάλι πετρέλαιο, οπότε θα χρειαστεί να ξαναβάλουμε, Τώρα ξεκινάει. Εκ των ένδων κάποιες προσπάθειες γίνονται από την Επιτροπή Διαχείρισης του Κτηρίου, που είναι η πρόεδρος του Πρωτοδικών, κυρία Εισαγγελέας Πρωτοδικών, και εγώ ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου. Είμαστε τριμελής επιτροπή που έχουμε και την ευθύνη λειτουργίας του Δικαστικού Μεγάρου εκ του νόμου. Με το Γενικό Γραμματέα λοιπόν του Υπουργείου Δικαιοσύνης αναμένεται να κουβεντιάσετε το θέμα την Πέμπτη. Ναι. Θα μάθουμε αν υπάρξουν εξελίξεις και πώς θα θερμανθεί το κτίριο από εδώ και πέρα. Την ίδια ώρα όμως, κύριε Καραβασίλη, είχαμε έρθει εμείς πριν ένα χρόνο, όπως είπατε, και τότε ήταν καινούριο το θέμα, αλλά δυστυχώς έχει περάσει ένας ολόκληρος χρόνος και ακόμα βλέπουμε ότι δεν επιλύθηκε. Δεν είναι μόνο ότι το κτίριο είναι κρύο, σύγχρονο μεν, παγωμένο δε, χωρίς κηλικείο δε. Δηλαδή, έρχονται οι δικηγόροι εκεί και από άλλες πόλεις, καθώς το επάγγελμα επιτρέπει το να δικηγόροι να έχουν υποθέσεις εκεί, δεν είναι ανάγκη να είναι από την περιοχή. Και οι δικηγόροι φυσικά της περιοχής που έχουν τις δίκες τους εκεί και δεν έχουν να πιούν νερό, δεν μπορούν να πάρουν ένα καφεδάκι, είναι έξω από την πόλη, μπαίνοντας στη Βέρεια αριστερά, με αποτέλεσμα να υπάρχει θέμα. Όταν είσαι εκεί όλη τη μέρα σου, θες να πιεις ένα καφέ, να κουβεντιάσεις με τον πελάτη σου. Τι γίνεται εκεί, πώς θα αντιμετωπίζετε αυτά, κλειστό ακόμη το κηλικείο? Το κηλικείο εδώ και ένα χρόνο περίπου, γύρω στους 10 μήνες και κάτι, όπως γνωρίζετε, ήρθατε, το είδατε, είναι κλειστό. Υπήρξε ένα πρόβλημα με την καταβολή ενοικίων προς το ΤΑΚΔΙΚ από τον προηγούμενο που είχε το και λειτουργούσε το κηλικείο. Από τότε δεν έγινε κάποια προκήρυξη. Γιατί? Προσπαθήσαμε. Ένα χρόνο γιατί να μην γίνει προκήρυξη, κύριε Καραβασίλη? Είστε δικηγόρος, γιατί να μην γίνει? Να σου πω κάτι. Το ΤΑΚΔΙΚ, στο οποίο υπάγεται, όπως είπαμε, το Δικαστικό Μέγαρο, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση, αν και πρόκειται για νομικό πρόσωπο, όπως λέμε για τα φυσικά πρόσωπα. Φυσάει και στο γιαούρτι πλέον, γιατί κάηκε, όπως σας είπαμε, την προηγούμενη προκήρυξη. Βέβαια ήταν μεγάλο το μίσθωμα για να μπορεί να το καλύψει κάποιος μισθωτής. Επομένως θα πρέπει να γίνει με μικρότερο μίσθωμα.